με πρωτοβουλία της και σε συνεργασία με τον Μπορούμε, η Energian, η οποία λειτουργεί στον κόλπο της Καβάλας, τη μοναδική παραγωγή υδρογόνων ανθράκων στην Ελλάδα, προσφέρει καθημερινά μερίδες φαγητού στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Λίκνο Αγάπης για τις ανάγκες οικογενειών της περιοχής που βρίσκονται σε οικονομική ένδυα. Το φαγητό παρασκευάζεται από την εταιρεία Oilfield Hospitality Services στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Energian για την καθημερινή σύντηση των εργαζομένων της εταιρείας στο ιδιόκτητο γεωτρύπανο Energian Force. Αυτό ξεκίνησε από την Αθήνα. 4 χρόνια περίπου έχουμε αυτή τη συνεργασία με τον Μπορούμε, που δίνουμε καθημερινές μερίδες φαγητού σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και σκεφτήκαμε ότι θα θέλαμε να επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία με τον Μπορούμε και στην Καβάλα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με πρωτοβουλία της Energian και με συνεργασία της εταιρείας Oilfield Hospitality, που είναι το catering που τροφοδοτεί το γεωτρύπανό μας στον κόλπο της Καβάλας, και σε συνεργασία με τον Μπορούμε και την μη κερδοσκοπική εταιρεία Λίκνο Αγάπης, να προσφέρουμε καθημερινά μερίδες φαγητού στο Λίκνο Αγάπης. Θέλουμε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να βρεθούμε δίπλα τους με αυτή τη στάση μας. Μπορεί κάποιος να καλέσει τον Μπορούμε στο 210-3237-805, να έρθει σε συνεργασία μαζί τους, που είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, και ο καθένας μπορεί να δώσει μια μερίδα φαγητό σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Νομίζω ότι ο καθένας θέλει μια παρότρινση, μια ενθάρρυνση και ένα παράδειγμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας με την μη κυβερνητική οργάνωση Μπορούμε, στη διάρκεια του 2018 διατέθηκαν συνολικά 1.562 μερίδες φαγητού από τα γραφεία της Energian στην Αθήνα. Το είδαμε άλλωστε και στον αγώνα που κάναμε, το Όλοι Μπορούμε, Όλοι Νοιαζόμαστε, στον αγώνα με τον ΑΟΚ Καβάλας, με τα αμαξίδια, που κατέβηκε πολλής κόσμος και ήρθε μαζί μας και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Έτσι νομίζω, και αν ονομάζουμε και αυτό ξανά Όλοι Μπορούμε, Όλοι Νοιαζόμαστε, ελπίζουμε ο κόσμος να ανταποκριθεί και σε ιδιωτική πρωτοβουλία πια να καλέσει τον Μπορούμε και να φέρει κάποιες μερίδες φαγητού. Δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη μας για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και στην προκειμένη περίπτωση είναι ο στόχος νούμερο 2, που είναι η μηδενική πείνα, και θα προσέθετα άλλον έναν στόχο, που είναι ο νούμερο 17, που είναι συνεργασία για τους στόχους. Δηλαδή όλοι μαζί συνεργαζόμαστε, και στην προκειμένη περίπτωση συνεργαζόμαστε με τον Μπορούμε, συνεργαζόμαστε με την Oilfield Hospitality, συνεργαζόμαστε με τη Λίκνο Αγάπης, ώστε όλοι μαζί πετυχαίνουμε και προσπαθούμε να δώσουμε τη μάχη μας για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.